Το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μια εκπομπή για το θέατρο, τους δημιουργούς και τους συντελεστές του. Μια ματιά πίσω από τη θεατρική σκηνή με χαμηλωμένα τα φώτα. Γιατί η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή μήπως το αντίθετο. Με τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Φίλες και φίλοι του Μεταδεύτερου, καλησπέρα. Είμαστε εδώ, 3η 19 Μαΐου, του Παρασκήνιο στο Προσκήνιο. Φίλιππος Περιστέρης, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος. Η εκπομπή για το θέατρο, τις παραστάσεις και τους συντελεστές της. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε εύκολα στο Facebook πληκτρολογώντας δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε το Μεταδεύτερο και περίπου 14.000 άνθρωποι εκεί βλέπουν όλο το πρόγραμμα του σταθμού, τις παραγωγές, οπτικοακουστικό υλικό και links. Να θυμίσω ότι η ομάδα της εκπομπής βρίσκεται επίσης στο Facebook, τη βρίσκεται εύκολα πληκτρολογώντας το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Εκεί περίπου 3.000 φίλοι βλέπουν τα νέα της εκπομπές. Υπάρχουν πλέον όλες οι εκπομπές της φετινής χρονιάς από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα ανεβασμένες. Μπορείτε να τις ακούσετε ή να τις ξανακούσετε εκεί. Και να θυμίσω ότι το Μεταδεύτερο το βρίσκεται και στο Twitter, στο Instagram και σε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για όσους διαθέτουν κινητό Android. Μπορείτε να την κατεβάσετε, είναι δωρεάν, τη βρίσκετε εύκολα ως Μεταδεύτερο και μας ακούτε παντού μαζί σας. Να θυμίσω ότι στην σελίδα μας στο Facebook επίσης βρίσκεται τις προσκλήσεις που δίνουμε εδώ κάθε εβδομάδα για τις παραστάσεις. Inbox, στέλνετε την επιθυμία σας, την πρόθεσή σας να έχετε δύο διπλές προσκλήσεις και τις έχετε. Στον ήχο σήμερα, μετά την Ράνια Παπαδοπούλου, είναι ο Άγγελος Τσέρνας. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φιλίππε, καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε για άλλη μια φορά, για μια ακόμα φορά από το στούντιο του Μεταδεύτερου. Στο ιστορικό, όπως πάντα, θα αναφέρουμε δισκοπολείο Music Corner Πανεπιστημίου Κυμπενάκη, στον ημιόροφο, στο Πατάρι, όπου εδρεύουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας και σήμερα έχουμε μια αφορμή για να πραγματώσουμε την εκπομπή μας στο παρασκήνιο στο προσκήνιο, όπως κάθε Τρίτη, που δεν είναι άλλο από μια παράσταση, το όνειρο ενός γελίου. Ο τίτλος και μόνο παραπέμπει, καταλαβαίνετε πού, στον μεγάλο συγγραφέα Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Παίζεται η παράσταση αυτή, το έργο το συγκεκριμένο αυτό, στο θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής, ένα ξεχωριστό θέατρο με μια αισθητική και μια κουλτούρα και που φέρνει και ένα βαρύ όνομα. Και βέβαια ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος τον οποίον έχουμε σήμερα εδώ, είναι ο Δημήτρης Σοβερίκιος, ο αγαπητός φίλος και καταξιωμένος ηθοποιός, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Δημήτρη, στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρίσκω, Γρηγόρη μου, Φίλιππε. Καλώς ήρθες. Και καλό απόγευμα στους ακροατές. Ελπίζω να εισπράξουν κάτι από αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα θα εισπράξουν πάρα πολλά βλέποντας την παράσταση, ενώ από μόνο και μόνο αυτό το κορυφαίο κείμενο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Να προσθέσουμε κάτι που έτσι αναβαθμίζει την όλη δουλειά τη δική σου, εκτός βέβαια της παρουσίας σου που παίζεις και ερμηνεύεις το ρόλο αυτό. Υπάρχει μια συμμετοχή μιας κυρίας Ευτυχίας Δήμητρα Κοπούλου. Αυτή είναι μια εξαιρετική σοπράνο, να το πούμε, ναι, για τους ακροατές μας. Η Ευτυχία, ένα λεπτό μόνο, ναι, να αναφέρουμε και τον άλλον. Και είναι σκηνοθεσία του Τάκη Χρυσικάκου, ενός ανθρώπου που έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και στη σκηνοθεσία και στην υποκριτική χρόνια ολόκληρα. Ακολουθεί μια διαδρομή εξαιρετική. Γνωστός ο Τάκης, πέρα μόνο από το... Πέρα και πολύ αγαπητός. Καλός ηθοποιός, ένας άνθρωπος με σοβαρότητα, ναι, ναι, με ήθος, με συνέπεια. Έτσι. Ο ίδιος και σαν ηθοποιός καταθέτει προτάσεις, όπως το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει τον Καζαντζάκη με μεγάλη επιτυχία στην
Κρήτη, θα παλαιότερα το Βυζίνο. Το Βυζίνο, Παπαδιαμάντη κλπ. Και τι δεν έχει ανεβάσει αυτός άνθρωπος. Και εδώ να πω απλώς ότι αγαπώ πολύ τον Τάκη, αλλά νομίζω πως έχει κάνει μια πραγματικά εμπνευσμένη σκηνοθεσία. Εμπνευσμένη. Αυτό είναι καλό να το λέει. Ευτυχία την Δημητρακοπούλου να πω που είναι σημαντικό, Γρηγόρη μου, ότι παίζει φλάουτο και τραγουδά ακαπέλα γνωστές άριες. Ακαπέλα είναι κάτι που δεν το τολμάει εύκολα κανείς. Και κλείνει και με τον ύμνο της αγάπης, έτσι. Και κλείνει με αυτό το κορυφαίο κείμενο ακριβώς, τον ύμνο της αγάπης, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το οποίο το ακούσαμε και από την μπλε ταινία του Κιζλόφσκι. Ακριβώς στα ελληνικά, από την σοπράνο σε μουσική του Zbigniew Preissner. Τι κομμάτι είναι αυτό, έτσι. Θεϊκό. Τι κομμάτι. Θεϊκό. Πραγματικά. Θα διαβάσω λίγο για να μπουν στο πνεύμα οι φίλοι μας ακροατές, επειδή πάντα το κάνουμε αυτό, δίνοντας έτσι κάποια αποσπάσματα να ακούσουν από το έργο ή από το δελτίο τύπου που γράφει ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης ή η παραγωγή. Δεν έχει σημασία αν πολλές φορές αυτό που λέμε αναφέρεται μέσα στο έργο. Υπάρχουν και στιγμές και ορισμένες φορές κατά τις οποίες κάποιος περιγράφει αυτό που πρόκειται να πάνε να δουν οι φίλοι. Δίνει μια ιδέα, ναι, σε αυτό. Δίνει μια ιδέα. Εδώ όμως είναι μέσα από την παράσταση, είναι απόσπασμα της ίδιας παράσταση. Είμαι ένας γελίος. Οι άλλοι βέβαια με λένε τρελό τώρα. Αυτό θα ήταν μια αναβάθμιση, μια προαγωγή, αν δεν ήμουν για αυτούς το ίδιο γελίος όπως και πριν. Όμως τώρα δεν θυμώνω μαζί τους. Τώρα τους αγαπάω όλους και όταν γελάνε μαζί μου τους αγαπάω περισσότερο και ας μην ξέρω το γιατί. Θα γέλαγα μάλιστα κι εγώ παρέα με αυτούς. Όχι πως θα κορόιδευα τον εαυτό μου, μα γιατί τους αγαπάω. Αλλά θλίβομαι τόσο κοιτάζοντάς τους. Θλίβομαι γιατί δεν ξέρουν την αλήθεια. Ενώ εγώ την ξέρω. Αχ, τι αβάσταχτο που είναι να ξέρεις μόνο εσύ την αλήθεια. Αυτό είναι απόσπασμα, κομμάτι αυθεντικό από το όνειρο ενός γελίου. Δεν είναι μια περιγραφή στο δελτίο. Όχι, τύπου. Είναι απόσπασμα έτσι, και ακριβώς. Για την ακρίβεια έτσι ακριβώς αρχίζει το έργο. Το έργο. Και το έργο του Ντοστογεύσκη και εισαγωγή. Η παράσταση ακριβώς αρχίζει έτσι. Με αυτό. Έτσι. Για πες μας, ποιανού ήταν η ιδέα, του Τάκη ή δική σου? Η ιδέα ήταν δική μου. Mm-hmm. Και μάλιστα από χρόνια, γιατί όταν πρωτοδιάβασα αυτό το κείμενο, που θα πάνε πάνω από 15 χρόνια, έτσι, mm-hmm. πρέπει να πω ότι είναι το μικρότερο από τα διηγήματα ή τις νουβέλες που έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη. Που έχει γράψει, ξέρετε, ο Γκώδη, το Έγκλημα και η Θυμωρία κλπ. Και έγραφε και οι εφημερίδες, οπότε ήταν αναγκασμένος κάθε εβδομάδα να παραδίδει κάτι. Αυτό εδώ, mm-hmm. Φίλιππε, είναι το μικρότερο του. Δηλαδή mm-hmm. ένα μικρό βιβλιαράκι. Εγώ το πήρα από τη μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου. Όπως και οι Λευκές Νύχτες είναι μέσα στα μικρά του. Και αυτό είναι ακόμα πιο μικρό, ας πούμε. Ή τέλος πάντων είναι κάπου εκεί. Από τη μετάφραση του Άρη του Αλεξάνδρου, η οποία νομίζω και χάρηκα που μου το είπαν και κάποιοι άλλοι δήμονες που είδαν την παράσταση, είναι εξαιρετική. Ο ίδιος ο Άρης Αλεξάνδρου υπήρξε ένας σπουδαίος λογοτέχνης με σπουδαία έργα. Δεν έχω κάνει διασκευή καμία. Ο λόγος είναι ακριβώς αυτός. Μερικές περικοπές για να σφίξει η θεατρική, ας πούμε, δομή του πράγματος. Πόση ώρα κρατά το έργο? Μία ώρα και 10 λεπτά κρατάει η παράσταση. Όσο χρειάζεται. Λέμε πολλές φορές εδώ με τον Φίλιππο και σχολιάζουμε, ας πούμε, πόσο θα ήταν έτσι καλό ένας θεατής να καθίσει σε μία καρέκλα και να παρακολουθήσει μία παράσταση χωρίς ούτε να πει «μου λείπει κάτι ακόμα», που αν το πει αυτό είναι και καλό, ναι, ούτε να πει όμως «πω, 2,5 ώρες πιάστηκα». Ναι. Αυτό το μία και τέταρτο με μία μισή είναι ιδανική ώρα. Δεν μας έχουν δώσει αρχή η τραγική έτσι, το χρόνο. Όλες οι τραγωδίες ήταν περίπου μία ώρα και πέντε μέχρι μία ώρα και 20. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις, νομίζω πως είναι και θέμα ίσως και αυτό που λέμε βιορυθμού. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο αντέχει κανείς να δει μια παράσταση τριών. Έχω κάνει μια παράσταση κάποτε 3 ώρες και 1/4. Και γίνει και ένα Δοστογεύσκης και εξάωρος. Ναι, τώρα με διαλύματα ανά 2 ώρα, νομίζω κάτι τέτοιο. Ανά 1,5 ώρα. Και 3,5 ώρες στην Επίδαυρο, ο Ριχάρδος, νομίζω ήταν. Ναι. Ποιο ήταν πριν 3 χρόνια. Ναι. Πάντως αυτό, σε 1 ώρα και 10 λεπτά, ο Ντοστογεύσκης, και αυτό έχει σημασία, νομίζω, πρέπει να επισημάνω εγώ, ότι καταφέρνει μέσα από ένα μονόλογο, έτσι, να περιγράψει πραγματικά. Να μπει μάλλον καλύτερα, να διεισδύσει μέσα στην ψυχή και στα πάθη της ψυχής του ανθρώπου. Γιατί αυτός, ο Φιοντόρ Τοστογεύσκης, είχε δηλώσει ότι η μόνη μου φιλοδοξία είναι να γνωρίσω τον άνθρωπο και τα πάθη του και την ψυχή του. Μα δεν τυχαίο. Σε αυτό εδώ, σε 1 ώρα και 10 λεπτά, σε μερικές σελίδες, τα καταφέρνει απολύτως. Μα δεν τυχαίο ότι θεωρείται ο συγγραφέας που έκανε την πιο μεγάλη βουτιά, την αυτοβήθηση.
Θεμελιωτής του ψυχολογικού διηγήματος. Ξέρεις ότι ο Φρόιντ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εγώ, αν δεν υπήρχε ο Ντοστογεύσκη, δεν θα είχα προχωρήσει σε αυτό που προχώρησε. Ο Φρόιντ έχει στηριχτεί στον Ντοστογεύσκη, όπως και ο Γιούγκ, αλλά και ο Φρόιντ στις Βάκχες. Όπου εκεί βγαίνει η έκσταση, βγαίνει. Από εκεί. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι η βάση που θεμελιώνεται κατά κάποιο τρόπο και η ερμηνεία της ψυχανάλυσης. Γιατί το ενστικτόδες, το υποσυνείδητο, το κάθε τι που δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, για να φτάσουμε να το αγγίξουμε πρέπει να κάνουμε μια βουτιά, να ανασύρουμε ας πούμε από τα βάθη του υποσυνείδητου κάποιους θησαυρούς. Μέσα από τις Βάκχες μπορείς και ανακαλύπτεις. Εγώ χαίρομαι που το λες, γιατί καταρχήν να πούμε ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία ασφαλώς και δεν αμφισβητείται έτσι, ίσα ίσα ας πούμε, επικυρώνεται θα λέγαμε με συγγραφείς του μεγέθους του Ντοστογεύσκη, αλλά ειδικά οι Βάκχες για μένα είναι μέσα στα 2-3 της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σημαντικότερα έργα, τα πιο αποκαλυπτικά θα έλεγα. Μάλιστα στη μετάφραση του Χειμωνά, μιας και ανέφερες τώρα τις Βάκχες, υπάρχει ένας πρόλογος του σπουδαίου του Χειμωνά, όπου ο Πενθέας και το πένθος, ξέρεις, αυτή η ψυχολογική διείσδυση, αυτό το πάθος. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντοστογεύσκη φαίνεται να αποτελεί τον έναν άμεσο κρίκο συνέχιση αυτής της αλυσίδας της κορυφαίας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Ξέρεις, με τον Δημήτρη ήμασταν το 2006 στη Λευκάδα που ήταν νησί του. Είχα πάει εγώ να παίξω εκεί, ας πούμε, ουσιαστικά. Και ερχόταν εκεί στο ξενοδοχείο που ήμασταν το βράδυ μετά και κάναμε ποιητικές, αλλάζαμε τη ροή του πράγματος, απήγγειλε ποιήση. Τι ωραία. Ναι, ξαφνικά ξέρεις. Πήγα την πρώτη βραδιά, έλα πάνω να μας πεις κάτι. Δεν ήθελα πολύ και εγώ. Πάρε ένα καβάφι, ας πούμε. Πάρε, ξέρω εγώ, λίγο σκελιανό. Αυγουστιάτικη ποιήση με πανσέλινο. Ναι, ναι, εξαιρετικά. Δίπλα στην πισίνα, θυμάσαι, στο ξενοδοχείο. Το 6 για το 6. Είστε και οι δύο επτανήσιοι όμως, γιατί βλέπω ότι τα μάτια και των δύο έχουν μια τρέλα. Έτσι. Έχουμε πάρει λίγο αέρα, δεν ξέρω. Τώρα πρόσεξε, γιατί και εσύ από το Ιόνιο βρέχεις εκεί που είσαι. Εκεί ναι, το Ιόνιο είναι η θάλασσα. Έχεις πάρει και εσύ, δεν μένεις πίσω. Η δυτική πλευρά της Μεσσηνίας βρέχεται από την ίδια θάλασσα. Κοίταξε, αν στα Επτάνησα ανήκουν και τα Κύθυρα. Ανήκει και η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, έτσι. Μα εμείς τα παλιά τα χρόνια, Τουρκοκρατία και μετά τα Ορλοφικά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Πελοποννήσου και δι' της Μεσσηνίας και της Λακωνίας έφυγε και κατέληξε στη Ζάκυνθο για να σωθεί. Γιατί γινόντουσαν μεγάλες σφαγές, Κύθυρα, Νότια Πελοπόννησο κυρίως και στην Κρήτη μετά τα Ορλοφικά. 1774. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων πήγαν στη Ζάκυνθο. Γι' αυτό έχουμε και αρκετά ονόματα λατινικής προελεύσεως, να το πω έτσι. Ιταλικής καλύτερα. Είχαμε Τζόγια. Το Τζόγια είναι ιταλικό. Ιταλικής, ναι. Μα στα προεπαναστατικά χρόνια, ειδικά δηλαδή σε αυτή την περίοδο, ας πούμε τα τελευταία 50 χρόνια μέχρι το 1821, αυτές οι ανταλλαγές και αυτή. Υπήρχε δηλαδή μια συνεχής μετακίνηση ανθρώπων που είτε υπό την πίεση που υπήρχε από τους Τούρκους της Πελοποννήσου. Το αλέρε Τούρκ, ταξίδι του Κολοκοτρώνη. Απέναντι, ο Κολοκοτρώνης αυτό έκανε έτσι. Συνέχεια, ξέρεις. Έτσι, έτσι. Μετά λοιπόν το 2006 που κάναμε αυτά στη Λευκάδα, το ξαναπέτυχα στο θέατρο πρόπερση, είχε έρθει να δει τον Καβάφη. Ναι, βέβαια. Και του λέω τι γίνεται, ετοιμάζεις και τα λοιπά. Μου λέει, άστο, μου λέει, είναι μυστικό τώρα. Δεν θα σου πω αν είναι, μπορεί, ίσως και τέτοια. Λέω κάτι καλό, ετοιμάζεις. Αυτό ήταν. Ετοίμαζες αυτό, ναι. Αυτό αλλά έπρεπε να έρθει η στιγμή, ξέρεις. Να οριμάσει το πράγμα, έτσι. Ναι, να οριμάσει. Είναι σωστή λέξη. Αν και εγώ προτιμώ να πω να το φέρει η ζωή, η ώρα. Έχω, δεν ξέρω. Να οριμάσουν οι συνθήκες που λένε. Ναι, μάλιστα και οριμάζω σημαίνει είναι στην ώρα του. Ακριβώς. Αυτό. Και ξέρεις, μερικές φορές περνάμε τις λέξεις έτσι και χωρίς να τις δίνουμε τη σημασία την πρωταρχική, που είναι και αυτή που τις. Και το ωραίο είναι αυτό που είναι στην ώρα του. Ακριβώς. Το ωραίο. Χαίρομαι που το λες, γιατί το αναφέρω εγώ πολλές φορές και αισθάνομαι ότι το ξέρω μόνο εγώ. έτσι. Και ξέρεις, με τα χρόνια αφήνω τα πράγματα. Πάντα το έκανα αρκετά, αλλά τώρα πια το καταφέρει πολύ να έρθουν, να συναντηθούμε αβίαστα. Θέλω να πω ότι το όνειρο ενός γελίου του Ντοστογεύσκη, όπως είπα και πριν, είναι 15 χρόνια τουλάχιστον που το διάβασα. Αρκετές φορές ένιωθα πως ήρθε η στιγμή να το κάνω, ξέρεις. Αλλά κάτι συνέβαινε ή κάτι δεν ένιωθα ότι είναι έτοιμο, ξέρεις. Ώσπου πέρσι, τέτοια εποχή, Μάιο, Ιούνιο ίσως, βρέθηκα με τον Τάκη τον Χρυσικάκο ένα βράδυ, έτσι χαλαρά, καθόμαστε κάπου να πίνουμε το ποτό μας και
Και ήταν η στιγμή λοιπόν που. Κατέβηκε η έμπνευση. Ναι, ακριβώς. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη, γνωριστήκαμε, στο σπίτι του αείμνηστου του Χρήστου του Τσάγκα. Ένα βράδυ, Γρηγόρη, με, το με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ο καθένας μας και μιλώντας με τις ώρες. Και μάλιστα είχαμε συμφωνήσει, το οποίο έμεινε, αλλά μπορούμε να το δούμε στο μέλλον. Το βιβλίο, Φίλιππε, το Πέθανα, αλλά σας βλέπω, αυτή τη μαύρη κωμωδία που είχα γράψει. Να. Να το κάνουμε μονόλογο. Α, μάλιστα. Να το έπαιζε ο Δημήτρης με την σκηνοθεσία του Χρήστου. Βέβαια. Ο οποίος φαντασιωνόταν να είναι και σε μια πολυθρόνα, μου έλεγε όταν είχε φύγει, να κάθομαι και επειδή δεν θα μπορούσε να μετακινείται και λόγω των χρόνων που έστανε στην πλάτη του, των προβλημάτων, να είναι σε μια πολυθρόνα και να απαγγέλει ή μάλιστα. Να διαβάζει καλύτερα. Δεν μου έχει φύγει εννοείται αυτή η ιδέα έτσι, για το κείμενό σου, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό και πρέπει να σου πω το εξής. Πρέπει όμως να διασκευαστεί θεατρικά, γιατί είναι. Εντάξει, κοίταξε. Ναι. Έχει όμως την πλοκή, έχει τη ροή που δεν χρειάζεται. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διασκευή. Δηλαδή, από μόνο του, πώς είναι το Στογεύσκι, ας πούμε, το Άγγελος Γελίου, δεν είναι θεατρικό. Μια φίλη, η Κατερίνα, η Θεοφίλη, το έχει ήδη διασκευάσει. Θα στο, στείλω κάποια στιγμή να το δεις. Και έχει κοινά στοιχεία εδώ και δύο χρόνια με το όνειρο που βλέπει ο Ντοστογεύσκι. Το λέω λίγο στην υπέρβασή του αυτό, αλλά επειδή στο όνειρό του βλέπει ότι πέθανε ο ήρωας. Δεν θα πούμε άλλα βέβαια για το έργο του Ανιώνος Γελίου. Και τι βλέπει πεθαίνοντας, θυμάσαι για, φυσικά για το δικό σου έργο που είναι «Πέθανα αλλά σας βλέπω». Και έχει κάποια κοινά στοιχεία, το σκεφτόμουν χτες. Να διαβάσουμε κάτι ή θέλεις κάτι να πεις, Φίλιππε? Όχι. Ένας άνθρωπος απελπισμένος που έχει χάσει το νόημα της ζωής και που γι' αυτόν τίποτε δεν έχει σημασία, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Τη νύχτα όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και με αφορμή ένα τυχαίο περιστατικό, αποκοιμιάται χωρίς να το πάρει είδηση. Εκείνο που βλέπει στο όνειρό του τον κάνει όταν ξυπνάει όχι μόνο να μην θέλει να πεθάνει αλλά να λαχταράει με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ζήσει. Αφού στον ύπνο του φανερώθηκε η αλήθεια της ζωής με όλες τις λεπτομέρειες και αυτή την αλήθεια γυρίζει και κηρύττει παντού ένα συγκλονιστικό κείμενο απλό και βαθύ μέσο και αποκαλυπτικό. Και αναφέρετε εσείς οι άνθρωποι δηλαδή και οι συντελεστές, η παραγωγή, στο δελτίο σας, ένα σύμμερον στη ζωή και στην αγάπη που ίσως μόνο ένας γελίος, σε εισαγωγικά αυτό το τονίζω, σε εισαγωγικά, μπορεί να δει στο όνειρό του ή μήπως δεν είναι μόνο ένα όνειρο. Και στο κάτω-κάτω ας είναι όνειρο, αφού σημασία έχει ότι αυτό το όνειρο μας φανέρωσε την αλήθεια. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν, φίλε Δημήτρη, που την αλήθεια τη βρίσκουμε με αφορμή ή ερέθισμα ένα όνειρο? Σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο που το βάζει ο Ντοστογεύσκι έτσι, ξέρεις. Νομίζω πως έτσι όπως είναι δομημένη η ζωή μας μέσα στην λογική της βάση και επεξεργασία που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε, δεν θα βρεθεί έτσι η αλήθεια. Η αλήθεια, αυτό το μυστικό που λέμε, η ουσία της ζωής. Ίσως το όνειρο που ξέρουμε ότι είναι είναι κάτι που, όπως λέει και μέσα από το Στογεύσκι, δεν το όνειρο λέει, δεν το φτιάχνει το λογικό μας, αλλά η επιθυμία, όχι το κεφάλι, αλλά η καρδιά. Ίσως εκεί μπορέσουμε στο όνειρο, στο κάθε όνειρο, στο όνειρο του ύπνου. Εδώ έρχεται και ο Φρόιντ να κολλήσει ακριβώς. Έρχεται ακριβώς αυτό εκεί. Ίσως μόνο εκεί δηλαδή, συνδεόμενοι πραγματικά και άμεσα με την καρδιά μας, μπορούμε ναι, όχι μόνο να δούμε μέσα σε ένα όνειρο την αλήθεια, αλλά αυτό μας επιτρέπει και να το πούμε και απλά, να ονειρευόμαστε. Mm-hmm. Γιατί όλη αυτή η λογική προσέγγιση, η επιστημονική θα λέγαμε, η αποδεικτική, ξέρεις, που έχει η επιστήμη, μέχρι σήμερα δεν βοήθησε και πολύ να βρεθεί η αλήθεια της ζωής. Μπορεί να έφτιαξε αυτοκίνητα, μπορεί να μας πήγε στο διάστημα, μπορεί να έχουμε computers, αλλά από την αλήθεια της ζωής, εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν μας, όχι μόνο δεν μας πήγε κοντά στην αλήθεια της ζωής, νομίζω πως μας απομάκρυνε κιόλας. Μια και μιλάμε τώρα και πιάσαμε Φρόιντ, πιάσαμε όλα αυτά τα πρόσωπα, σημαντικά που έχουν βυθιστεί μέσα στην ψυχή και αναζητούν τα πώς και τα γιατί, τις αιτίες και τις ερμηνείες. Ο Άντλερ, γιατί και αυτός ψυχολόγος σπουδαίος, έλεγε ότι δεν υπάρχει αλήθεια. Αλήθεια είναι ο δρόμος που ακολουθεί ο καθένας για να φτάσει σε αυτήν. Δεν ξέρω δηλαδή αν ποτέ μπορούμε να οδηγηθούμε στην αλήθεια. Αληθινός μπορεί να είναι ο δρόμος που εξετάζει είτε μέσα από τις διαδικασίες που πρέπει και αναλογούν στην εκάστη περίπτωση. Δεν ξέρω αν ποτέ μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια. Και ίσως γι' αυτό και η επιστήμη κάθε φορά αναθεωρεί
εκείνα τα οποία ίσχυαν. Το χθες δηλαδή έρχεται εκτός της φιλοσοφίας βέβαια, που η φιλοσοφία από την εποχή των προσοκρατικών μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει. Κοίταξε. Έτσι, ελάχιστα πράγματα μπορεί να πεις ότι έχουν διαφοροποιήσει την εικόνα περί φιλοσοφίας. Ούτε οι νέοι φιλόσοφοι που έχουν έρθει έχουν προσθέσει κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μάρξ και ο Έγκελς και όλοι αυτοί οι μεγάλοι και ο Χέγκελ έχουν στηριχτεί πάνω στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Εκεί έχεις κάποιες σταθερές, αλλά στην επιστήμη και στις εφευρέσεις βλέπεις ότι έρχεται κάτι, αναθεωρεί το προηγούμενο, στηρίζεσαι βέβαια πάνω σε κάποια θεμέλια, αλλά τι μπορείς να πεις, ότι ισχύει αυτό, υπάρχει σταθερά αυτή τη στιγμή, πάνω στη γνώση. Επαναλαμβάνω και τη δική μου άποψη, αλλά και κυρίως το πνεύμα του Ντοστογεύσκη, ότι η επιστήμη δεν οδηγεί. Η επιστημονική σκέψη, έτσι, πάνω στην οποία στηρίζεται, όπως είναι, επεξεργάζεται τον κόσμο, δεν οδηγεί στην αλήθεια. Στην αλήθεια οδηγεί η ενόραση, ο μυστικισμός, εννοεί κάτι διαφορετικό. Η αυτογνωσία, ίσως. Η αυτογνωσία, γιατί... και ήθελα να πω ακριβώς για τον Άντλερ πριν, ότι δεν αντιφάσκει αυτό. Δηλαδή, η αλήθεια δεν είναι, λες, κάτι οριακό που το βρίσκουμε, είναι ο δρόμος που ακολουθούμε για να φτάσουμε στην αλήθεια. Το ταξίδι. Μα ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που το μέσον, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό. Εγώ πιστεύω ίσα ίσα στο μέσον. Δηλαδή, αν το μέσον δεν είναι καθαγιασμένο, αν δεν είναι, τέλος πάντων, αυτό που είναι το μέσον, εκεί θα σε οδηγήσει. Κατά συνέπεια, εάν πραγματικά ακολουθήσεις το δρόμο τον αληθινό, με μια αληθινή στάση ζωής, ναι, αυτό θα σου οδηγήσει στην αλήθεια, ακόμα και αν ποτέ αυτή δεν είναι ένα σταθερό σημείο. Ήδη, όπως λέει και ο Καβάφης, θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Και που η αλήθεια για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστή, μοναδική, έτσι, και δεν μπορεί να συλλογικοποιηθεί. Όχι, δεν συλλογικοποιείται, αλλά αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι θα σχετικοποιήσουμε την αλήθεια όπως και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κρυμμένη κάπου. Εναπόκειται στο θάρρος, στην επιμονή και στην απόφαση κάποιου να τη βρει. Ναι, δεν τη σχετικοποιώ την αλήθεια. Εγώ έχω να πω πάλι σε όλα αυτά που λέτε ότι η αλήθεια είναι ένα... Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι μέσα σε ένα Γρηγόρη που είπες ότι είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεται πολύ εύκολα, ούτε υποκειμενικοποιείται, ούτε αντικειμενικοποιείται εύκολα. Ωστόσο, αν δει κανείς την ανθρώπινη ιστορία σε σχέση με την έρευνα που είπες προηγουμένως, θα δει ότι προφανώς δεν έχουμε βρει τι μπορεί να είναι αλήθεια, ούτε τι μπορεί να την περιγράψει καν. Ωστόσο, έχουμε βρει τον τρόπο, δηλαδή αν η αλήθεια είναι ένα δωμάτιο, δεν έχει χαρτογραφηθεί ακόμη. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι συνθήκες και οι κώδικες που θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε μέσα σε αυτό ερευνώντας το, χωρίς να ενοχλεί ένας τον άλλο. Ξέρουμε τον τρόπο, αλλά δεν μας συμφέρει. Δεν μας αρέσει να το κάνουμε. Εγώ να σου πω την δική μου προσωπική, αυτή τελείως έτσι άμεσα. Η αλήθεια, θα το πω λίγο ποιητικά, όπως το νιώθω δηλαδή αυτή τη στιγμή, βρίσκεται κάτω από μια πέτρα. Που αν τη σηκώσεις την πέτρα, πεθαίνεις. Δηλαδή, η αλήθεια δεν μπορεί να υπάρξει στην αντιληπτική δυνατότητα της ζωής. Άκουσε κάτι. Αν αυτή τη στιγμή έδινα και στους τέσσερις μας που είναι εδώ. Πέντε είμαστε εδώ. Τέσσερις είμαστε. Α, είναι και η Ράνια, είναι πίσω μου, είναι στα μηχανήματα εδώ του χώρου, δεν την είδα. Η αγαπητή μας Ράνια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πέντε. Και στους πέντε από ένα χαρτάκι και ένα στυλό. Να σημειώσει ο καθένας επάνω τι σημαίνει πρώτο, μια και ανέφερες. Ποίηση, και στο πίσω μέρος της σελίδας του χαρτιού να σημειώσει τι σημαίνει αλήθεια. Κανένας από εμάς δεν θα έχει ούτε κατά προσέγγιση την ίδια φράση νοηματικά με τον άλλον. Δεν θα βρεθεί ανάμεσα στους πέντε ούτε ένας να ταιριάζει με τον άλλον δίπλα στο τι είναι ποίηση και στο τι είναι αλήθεια. Ξέρω. Επίτρεψε μου να το θέσω. Αν όμως γράψουμε. Ενδιαφέρον τώρα έχουμε. Γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ. Αν όμως ζητήσουμε και από τους πέντε τι είναι φωτογραφική μηχανή αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου ή τι είναι η Ευρώπη, τουλάχιστον η λέξη Ήπειρος θα υπάρχει στη λέξη Ευρώπη. Τουλάχιστον στη φωτογραφική μηχανή ένα εργαλείο αποτύπωσης ενός ενσταντανέ οπτικού θα υπάρχει. Κάτι θα υπάρχει σχετικό.
Να βάλουμε εδώ μια ανατελεία πριν ξεκινήσει, Δημήτρη, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε. Έχουμε πάει μισή ώρα και παραπάνω συζήτηση. Πριν πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι για απόψη, το οποίο αφορά την παράσταση του Ντοστογεύσκη, να πω ότι μας έστειλε ο Κωστής ο Σαββιδάκης. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για το αρχαίο δράμα. Πρόκειται για την ίδια του Ευρυπίδη στο θέατρο Συγκάτι, που διοργανώνεται με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο και την Ματίνα Μοσχοβή, η οποία είναι ποιήτρια και ηθοποιός. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και καθηγητής υποκριτικής. Και γίνονται μαθήματα σε σχέση με τη θεωρία, την πράξη, με αφορμή την μύδια του Ευρυπίδη, τώρα τον Ιούνιο που μας έρχεται, από τις 8 μέχρι τις 27 Ιουνίου. Και ακούμε ένα κομμάτι. Και μία διπλή όμως ανέφερε από τώρα. Έχουμε προσκλήσεις. Έχουμε μία διπλή για το. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν και μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση το όνειρο ενός γελίου του Ντοστογεύσκη, το οποίο θα παίζεται μέχρι τις... Για όποιο από τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα θα παίζεται μέχρι τις 7 Ιουνίου, δηλαδή στο Θέατρο Βαφή. Το αναρτώ τώρα άμεσα, ακούμε ένα κομμάτι από την παράσταση και επιστρέφουμε. Επανερχόμαστε στο στούντιο του Μεταδεύτερου, εδώ στην εκπομπή «Το παρασκήνιο στο προσκήνιο». Συζητούσαμε με τον Δημήτρη Τοβερίκιο, τον φίλο μας, τον ηθοποιό, τον καλλιτέχνη που παίζει το όνειρο ενός γελίου του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στο θέατρο Λάκης Καραλής Βαφείο. Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 9. Στις 9. Και θα το πούμε και στο τέλος για να πούμε και τις όλες άλλες λεπτομέρειες. Είχαμε αφήσει όμως, γιατί είναι πολύ δεινός συζητητής ο φίλος μας εδώ και μας προσφέρει και εμάς ιδιαίτερη χαρά το γεγονός να έχουμε πάντα έναν άνθρωπο με τον οποίο να υπάρχει έτσι ένας διάλογος. Είχαμε εμβαθύνει κάπως το θέμα της αλήθειας, αν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει αλήθεια, αν σχετικοποιείται, δεν σχετικοποιείται. Σε πολλά συμφωνούμε, σε πολλά ο καθένας κρατάει τις απόψεις του. Και κόψαμε για να βάλουμε το μουσικό μας κομμάτι, γιατί είχε περάσει περίπου μισή ώρα και συζητούσαμε για την αλήθεια και άλλα δεινά. Και σου είπα, αγαπητέ φίλε, ότι αν και στους πέντε που είμαστε εδώ, σε ένα χαρτί ζητηθεί από κάποιον να σημειώσει επάνω τι είναι ποίηση και τι είναι αλήθεια, κανένα από τα γραπτά του καθενός μας δεν θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον μια σχετική προσέγγιση με το άλλο. Ειδικά σε αυτές τις δύο λέξεις και τις έννοιες τους. Τι είναι ποίηση και τι είναι αλήθεια. Αυτό συμπτωματικά το διάβαζα προχθές, το τι είναι ποίηση. Από τον Εμπειρίκο μέχρι τον Νίτσε, όπου υπάρχει μια τεράστια γκάμα θέσεων και επιχειρημάτων του καθενός για το τι είναι ποίηση. Δεν βρήκα ούτε μια λέξη. Και στο διαδίκτυο τώρα, αν μπορέσουμε να μπούμε, τι είναι ποιήση και πάρουμε τα γνωμικά ανθρώπων, δεν έχουμε την ίδια ταύτιση σε κανέναν. Το ίδιο πιστεύω και με το θέμα της αλήθειας. Θα μου πεις τώρα γιατί. Κοίταξε. Γιατί έχουν αρκετό θεωρητικό μέρος που μπορεί να αναλύσεις. Να σου δώσω τη δική μου έτσι, σκέψη πάνω σε αυτό. Το ότι πέντε άνθρωποι θα δώσουν διαφορετικό ορισμό της αλήθειας ή της ποίησης δεν σημαίνει ότι δεν έχει ορισμό η αλήθεια. Εμείς δεν τον γνωρίζουμε. Εμείς διαφωνούμε. Για μας μιλάμε, για τους ανθρώπους. Ναι, αλλά η αλήθεια δεν έχει ανάγκη εμάς για να υπάρξει, Γρηγόρη. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπως δεν έχει ανάγκη να υπάρξει η αγάπη. Και κάτι ακόμα για να το. Ελπίζω να το αποσαφηνίσω περισσότερο. Το ότι δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε, να ορίσουμε σαν ορισμό τι είναι λέξεις και έννοιες τόσο ακρογωνιές όπως είναι η αλήθεια και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αλλά τις νιώθουμε. Δηλαδή, αν ρωτήσω τι είναι κάποιον που έρχεται από ένα άλλο πλανήτη, μας ρωτάει τι είναι το γλυκό, το ξινό, δεν μπορεί να το πεις, αλλά σε κάθε περίπτωση γεύοντάς το ξέρεις τι είναι. Θα του δώσεις όμως, να πω μισό λεπτό, αυτό. Μισό λεπτό για να κάνουμε διάλογο. Θα του δώσεις ένα γλυκό και θα αποκτήσει γεύση. Μάλιστα. Η γεύση, αυτό είναι. Η λοιπόν. Γεύση είναι. Μισό λεπτό. Αν έχει γλώσσα και στόμα. Αυτό είναι. Η μετάλληξη. Αν έχει γλώσσα και στόμα. Συγγνώμη, αν λοιπόν, να μην μπορεί να μην διαθέτει τα αισθητηριακά όργανα. Ας υποθέσουμε. Μόνο αν τα διαθέτει. Αυτό θέλω να πω. Ας πάμε στο παράδειγμα. Χρειάζεται λοιπόν. Ας πάμε στο παράδειγμα. Του δίνεις το γλυκό, του δίνεις και το ξινό, του δίνεις και το πικρό. Αν σου πει τι είναι αλήθεια, τι μπορεί να το πεις. Και αν σου πει ζωγράφισέ μου την ψυχή στα κύματα του αέρα, τι θα του πεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να απεμπλακούμε, νομίζω από τους ορισμούς που πραγματικά εννοείται, εμείς οι άνθρωποι δεν αμφισβητώ αυτό, γι' αυτό εγώ λέω πάντα ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Και λέω και καλά κάνει που δεν υπάρχει.
Δηλαδή τώρα η υποκειμενικότητα είναι που εκθέτει εμένα, εσένα και σένα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή όταν ακούω κάποιον που λέει θα μιλήσω αντικειμενικά τώρα, μα πώς θα καταφέρνεις, φίλε μου. Τώρα με αυτή τη φράση που είπες, με καλύπτει και συμφωνούμε. Εφόσον... Και η επόμενη θα σε καλύψει, έχω άλλη μία. Πες τη. γιατί η υποκειμενικότητα όταν ισχύει και δεν ισχύει αντικειμενικότητα, τότε είναι αυτό που σου είπα. Και νομίζω δεν θα διαφωνήσει ότι η αλήθεια είναι ζήτημα του καθενός. Ναι. Μόνο που ο καθένας... Διαφορετικά, αν υπάρχει αντικειμενικότητα, υπάρχει και αλήθεια του συνόλου. Κάτι που θα αρέσει στο Φίλιππο, θα σου πω τώρα, που λέει ο Ντοστογεύσκη, όχι τώρα σε αυτό το κείμενο, σε άλλο, που είπε αρκεί να έχει τα αισθητήρια για να γευτεί, που θα του δώσει το γλυκό. Γιατί αν δεν τα έχει, ο Ντοστογεύσκη λέει ότι ο μόνος που δίνουν λογαριασμό είναι η συνείδησή μου, αν δεν την έχω φωνεύσει. Κράτα κάτι ενός σπουδαίου ιεράρχη που μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και. Μήπως την έχουμε φωνεύσει λιγάκι. Μπορεί. Ένας ιεράρχης σπουδαίος, λοιπόν. Είχε σχέση με αυτό που είπες και απάντησε ο Φίλιππος για τους εξωγήινους. Ήταν ο Ειρηναίος Κισάμου Κεσελίνου. Μια σπουδαία μορφή, πέθανε 107 ετών. Έτυχε να τον γνωρίσω προς το τέλος ζωής του. Με μπαλωμένα παπούτσια, γιατί έφτιαξε πολλά πράγματα για την Κρήτη αυτός. Δημιούργησε την ΑΝΕΚ μαζεύοντας χρήματα μετά τη Σφαλκονέρα, το ναυάγιο και πολλά άλλα. Και κάποια στιγμή τον ρώτησα τι είναι ζωή. Και μου λέει, άκου παιδί μου, τι είναι ζωή. Πηγαίνει μια γυναίκα στη γειτόνισά της και της λέει, έφτιαξες τίποτα σήμερα? Και λέει, αυτή έφτιαξε ένα γλυκό. Και της απαντάει και τη ρωτάει, είναι καλό? Φάε να δεις. Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Φάε δεν είναι, δηλαδή... Αυτό είναι ζωή. Και του λέω, Γρηγόρη. Δηλαδή η ζωή είναι το φάε να δεις. Μου λέει, Γρηγόρη. Φάε, δοκίμασε, απόλαυσε. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να κατρακυλήσω αυτόν άκρατο εμπειρισμό. Δεν είναι αδύνατο. Δεν είναι μόνο εμπειρισμός. Θα σε βοηθήσει αν αυτό που περιέγραψες είναι. Σοβαρά μιλάς. Στην αρχή της συζήτησης όμως προσπαθούσατε να πείτε τι είναι γλυκό. Αυτό είναι θεωρία. Δεν είναι εμπειρισμός. Όχι τι γεύση έχει το γλυκό. Αυτό είναι εμπειρισμός. Το φάει να δεις, ξέρεις τι σημαίνει. Είναι γνώση. Φάει να δεις, ταξίδεψε. Μέσω εμπειρίας όμως. Γιατί στερείς από τον άνθρωπο την εμπειρία. Δεν τη στερώ. Στερείς από τον Οδυσσέα τα 10 χρόνια που πέρναγε μέσα. Καλά. Από την Κύρκη και από τους Κύκλοπες. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για τον Οδυσσέα, για την Κύρκη. Γιατί η αλήθεια δεν είναι και στον Οδυσσέα. Η αλήθεια, όταν θες να την ορίσεις, ξεκινάει από μια θεωρία. Είπαμε ότι είναι υποκειμενικά, το θέσαμε αυτό. Η θεωρία. Η αλήθεια, είπε ο φίλος μας εδώ, ότι είναι υποκειμενικά. Δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα. Και του λέω, συμφωνώ. Χωρίς να σημαίνει και μια ότι δεν υπάρχει και είπες αλήθεια. Εσύ, αν θα είχε, λες, τα ίδια αισθητήρια με εμάς ο εξωγήινος, που θα του έδινε σε ένα γλυκό. Αυτό ήταν ένα ωραίο παράδειγμα να δείξω ότι είναι τελείως εμπειρικός ο τρόπος που το έχετε προσεγγίσει. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, αν πηγαίνεις ανάποδα, δηλαδή από τα αποτελέσματα, στα αίτια, έχεις μια απειρία πιθανοτήτων και τελικά καταλήγεις στο παράδειγμα που λέει και η φιλοσοφία με τους κύκνους, οι οποίοι ήταν όλοι άσπροι μέχρι που βρήκαν ένα μαύρο και άλλαξε η θεωρία. Αλλά δεν αλλάζει έτσι η θεωρία. Δεν συζητάμε αυτό. Διαφωνούμε, μου λες όχι, όχι. Όχι, όχι, θα σου πω. Διαφωνούμε, θα σου πω τι συζητάμε. Η ζωή που ανέφερα έχει δύο μεγάλα στηρίγματα. Το ένα είναι το πνεύμα, η σκέψη, ο νους, και το άλλο είναι οι αισθήσεις. Το ένα με το άλλο είναι αλληλένδετο. Αυτό που βλέπεις εντυπώνεται. Εάν λειτουργήσεις χωρίς αισθήσεις μόνο με το νου, δεν είναι ζωή. Αν λειτουργήσεις μόνο με τις αισθήσεις χωρίς το νου, πάλι δεν είναι ζωή. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δεν μπορούμε να τα αποκόψουμε. Ναι, αυτή η συζήτηση που κάναμε είναι για το αν υπάρχει αλήθεια αρχικός ως προς τον ορισμό της. Όχι, είναι τι είναι. Ορισμός. Ο ορισμός δεν μπορεί να γίνει εμπειρικά. Μόνο. Ο ορισμός γίνεται επί του συνόλου. Είπες ότι είναι αλληλένδετα. Βεβαίως είναι αλληλένδετα. Όταν όμως βάζεις την εμπειρία μόνο και από την εμπειρία συνάγεις θεωρία, δεν είναι αλληλένδετα. Δεν έβαλα μόνο την αυτό εμπειρία. Αυτό είπα κάτι, να πω. Ποιος είπε ότι έβαλα. Α, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Ποιος είπε ότι έβαλα μόνο την εμπειρία. Μου είπε κάποιος ιερέας πρόσφατα. Πνευματική επεξεργασία δεν είναι εμπειρία μόνο. Μου είπε κάποιος ιερέας πρόσφατα, μου λέει, Δημήτρη, να πηγαίνεις να κοινωνάς. Να μεταλαβαίνεις, ε. Mm-hmm. Του είπα, δεν το κάνω συχνά. Δεν είμαι θρησκευόμενος. Έχω μεγαλώσει στην εκκλησία μέσα, γιατί ο παππούς μου ήταν ψάλτης, ο πατέρας μου είναι ψάλτης, ο αδερφός μου είναι ψάλτης και μάλιστα εξαιρετικοί, αλλά κυριότερο ως καλλιτέχνες, όχι ως, ξέρεις, θρησκευόμενοι, ας πούμε, υπό τη στενή έννοια. Και εν πάση περιπτώσει, του λέω, τώρα είναι σίγουρο δηλαδή τι μεταλαβαίνω, και μου απάντησε ως εξής: το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν το πιστεύεις,
πραγματικά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν δεν το πιστεύεις, δεν είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο εμπειρισμός, Φίλιππέ μου, που σωστά το είπες σε αυτό. Είναι κάτι περισσότερο. Αυτό που λέμε για αυτόν που το πιστεύει, παιδιά, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για αυτόν που δεν το πιστεύει, δεν είναι. Ναι, δηλαδή, υπάρχει. Ναι, είναι το υπερβατικό τώρα εδώ. Έτσι, δηλαδή, αυτό, το οποίο είναι καταλήτης και στο εμπειρικό και στο θεωρητικό. Έτσι, εντάξει. Αυτό είναι. Έτσι, ναι. Και ξέρεις, ο πνευματικός κόσμος του Ντοστογεύσκη, αυτό που ορίσαμε ως ψυχολογικό, έτσι, ως θεμελιωτή του ψυχολογικού διηγήματος και τέλος πάντων αφετηρία και βάση για τον Φρόιντ και όλα τα άλλα. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάτι πέρα από τον ορατό, αισθητηριακό, ακόμα και βιωμένο κόσμο. Είναι κάτι πέρα. Δεν ορίζεται εύκολα. Αναφέρεσαι και στην πίστη, σαφώς. Ασφαλώς. Και η ποίηση, ας πούμε, Γρηγόρη μου, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει μέσα μια φράση από το αισθητηριακό μόνο και από που, το πραγματικό. Μόνο που η πίστη, μόνο, κατά την άποψή μου, ναι, μπορεί πάλι να διαφωνούμε, μόνο που η πίστη δεν είναι γνώση. Όχι, βέβαια. Έτσι. Μα η γνώση δεν οδηγεί στην αλήθεια. Άσχετο. Εδώ όμως το συγκεκριμένο, αυτό ότι η πίστη δεν είναι γνώση. Πιστεύω σημαίνει εικάζω, πιθανολογώ. Και γι' αυτό και δογματικά πολλές φορές τοποθετούμε. Το πιστεύω. Αν σε ρωτήσω πού είναι ο Θεός και το γνωρίζεις, θα μου πεις τρίτο σύννεφο αριστερά. Γνωρίζω τον Θεό μου εκεί πάνω. Αν δεν γνωρίζεις, λες πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Έτσι. Έτσι. Όπως ποια... παλιά, αν δεν πιστεύεις, ποια είναι βάζεις τα στοιχεία μπροστά, που έχεις, ή όχι. Κάνεις την αυτοδιοίκησή σου. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό νιώθω ότι. Μέσα, για να επανέλθω λίγο στον Ντοστογεύσκη, ότι έτσι όπως είναι δομημένο στη ροή του το έργο αυτό που θεωρείται από τα διαμάντια, μπορεί τον καθένα από αυτόν που θα το δει, με πρώτο εμένα που το κάνω, γιατί το πιστεύω αυτό το κείμενο, δεν είναι απλά μια δεξιοτεχνική επαγγελματική πράξη για μένα του ηθοποιού επαγγελματία Βερίκιου, είναι κάτι περισσότερο αυτό το κείμενο. Σε καθένα λοιπόν μπορεί να δώσει τις αφορμές, τα ερεθίσματα, τα κεντρίσματα, έτσι, για να σκεφτεί κάτι περισσότερο. Ήδη το έκανες εμάς τους τρεις. Εδώ, σήμερα. Το χαίρομαι πάρα πολύ αν το έκανα. Ξεκινήσαμε να συζητήσουμε για την παράσταση και τελικά μιλάμε για εμπειρισμό, θεωρία, υπερβατολογία. Και λέγαμε να βάλουμε 4 κομμάτια. Ναι. Μας παρέσυρε. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή κάποιος να δει μια θεατρική παράσταση, αυτό έχω ανάγκη να το πω. Και να μην μείνει ρε παιδί μου στο τι ωραία που ήταν. Πρέπει κάτι περισσότερο να συμβεί. Έχουμε ξεχάσει, όπως λέμε και πριν, το θέατρο. Υπήρξε μια θρησκευτική τελετή προς τη μήνυ του Διονύσου. Και ψυχαγωγία. Και ψυχαγωγία, Φίλιππε. Yeah. Δεν είναι τι καταπληκτικός που ήταν ο Τάδε, τι, τα εφέ και ωραία παράσταση. Πάμε να φάμε μια μακαρονάδα. Έτσι. Το έχει χάσει. Εγώ, εσείς ξέρετε και πολλοί ακροατές ξέρουν, δεν κάνω θέατρο συχνά. Κάνω σπάνια. Δηλαδή, ξεκίνησα πριν από 31 χρόνια, το 84 το καλοκαίρι. Η πρώτη μου παράσταση ήταν τότε η Madame Hortense, αν θυμάστε που κάει και το Ρέξι με την Αλιφαίρη και ήμουνα, επιλέχτηκα μάλλον και ήμουνα συμπροταγωνιστή τη πρώτη μου παράσταση. Ήμουνα πάρα πολύ μικρό, δεν θυμάμαι. Το ξέρω. Εμείς το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν παίζω συχνά λοιπόν, γιατί το θέατρο, αν δεν το νιώθω ότι κάτι περισσότερο θα συμβεί, σαν προσδοκία, σαν προσπάθεια, σαν απόφαση, δεν το κάνω. Δεν με αφορά η καριέρα στο θέατρο. Βραβεύτηκε ο φίλος μας και στην Κύπρο. Λοιπόν, δεύτερη Άνω τελεία εδώ. Θα μας βάλει ο Άγγελος ένα ακόμα κομμάτι. Να τα πούμε μετά αυτά. Ναι, κοντεύουμε παρά 10 και έχουμε ακούσει μόνο ένα κομμάτι. Να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι την παράσταση και επιστρέφουμε για να κάνουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος. Επιστρέψαμε εδώ πάντα στο μεταδεύτερο του παρασκήνιο στο προσκήνιο. Φίλος Περιστές, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, Άγγελος Τσέρνας στον ήχο. Το όνειρο ενός γελίου παρουσιάσαμε σήμερα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Βερίκιο σε μια παράσταση με τη συμμετοχή της σοπράνο Ευτυχίας Δημητρακοπούλου και σκηνοθεσία του Τάκη Χρυσικάκου. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση η οποία περιμένει τον πρώτο την πρώτη με το φίλο με τη φίλη του που θέλει να πάει. Inbox στην σελίδα μας στο Facebook, το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας. Δημήτρη, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα για το έργο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι ήσουν στην Κύπρο για αρκετά χρόνια. Ήμουνα 2 χρόνια. Σε αγάπησε πάρα πολύ το κοινό για πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Σε αυτό το μικρό χρονικό που διάστημα. Συνέβη ένα. Εγώ τα πράγματα τα θεωρώ δώρα που μας συμβαίνουν στη ζωή. Αυτό που λέγαμε και πριν, που τα φέρνει ο χρόνος, η στιγμή και όλα αυτά.
ένα πολύ ωραίο δώρο και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή προσωπική για μένα τότε, μόλις είχα χωρίσει. Και βρέθηκα στο κανάλι Σίγμα στην Κύπρο πρωταγωνιστής στα Άσπρα Μπαλόνια, ένα σύριαλ που κάνουν οι ίδιοι παραγωγοί που παίζουν κιόλας τώρα, ο Ανδρέας ο Γεωργίου και ο Κούλης ο Νικόλα που κάνουν τον Μπρούσκο. Πρωταγωνιστής σε ένα ρόλο Γρηγόρη Σκληρού και Αδίστακτου. Δεν ξέρω, πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ πια, γιατί σε αυτούς τους ρόλους όταν τους κάνω έχω τεράστια επιτυχία. Το σίριαλ έφτασε το 65% τηλεθέαση, κάτι απίστευτα. Μετά από 2 χρόνια, μάλιστα, από ό,τι έμαθα σε ένα ευρύ έτσι διαγωνισμό, ας πούμε, βγήκε το δημοφιλέστερο όλων των εποχών στην Κύπρο. Την επόμενη χρονιά έκανα στο ΡΙΚ καθημερινό, έτσι. Θαυμάσια επιτυχία. 170 επεισόδια. Στο ΡΙΚ 145 επεισόδια, ένα βιβλίο μάλιστα διασκευή, όταν η μοίρα αποφασίζει, τέλος πάντων. Και το ΡΙΚ είδε διψήφια ποσοστά εκεί που έβλεπε, ξέρεις, κάτω από 8%. Ξαφνικά πήγε στο 35% και με ψήφισε το κοινό της Κύπρου στο TV Mania, αγαπημένο ηθοποιό της χρονιάς. Ήταν μια διετία εξαιρετική και θέλω να πω ότι ακόμα νιώθω αυτή την, μέσα από τα μέσα, ας πούμε, το κοινό που με περιμένει, και αυτό είναι και αφορμή για να πάω να κάνω την παράσταση αυτή, το όνειρο ενός γελίου, σύντομα. Αν θα πας Κύπρο, σύντομα, δεν έχω ημερομηνία ακόμα να την έλεγα. Αυτές τις μέρες θα οριστεί στο αρχαίο οδείο της Πάφου, ένα χώρο εξαιρετικό. Ω, καλά. Έχω πάει. Ξέρεις. Εκεί. Είναι όνειρο. Άμα το ξέρεις. Όνειρο, όνειρο. Είναι στην άκρο θαλασσιά, βλέπεις κάτω τα πάντα εκεί. Και είναι όνειρο. Και είναι και όνειρο για να παιχτεί το όνειρο. Έτσι. Πολύ σωστά. Και να πούμε φυσικά ότι έχεις το τελευταίο διάστημα και εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, είμαι στο ράδιο Υγεία, ένα web radio που στήθηκε έτσι πάνω στο δίπτυχο Υγεία και Πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ κάνω καθημερινά εκπομπή, Αυθορμήτως λέγεται, με ό,τι μου προκύπτει εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το προετοιμάζω, mm-hmm. με μουσική έτσι επιλεγμένη καλά. Αλλά έχουν έρθει και εξαιρετικοί συνεργάτες τώρα. Ο Θανάσης Οδρίτσας, ας πούμε, που είναι κορυφαίος και μουσικολόγος, η μπει μουσική του στις εντατικές κλινικές, γιατί είναι καρδιολόγος. Είναι καρδιολόγος, νομίζω, καρδιολόγος και βγάλει από τις εκδόσεις Θυμάρι. Και βιβλία έχει εκδώσει και μουσικοσυνθέτης. Αν δεν κάνω λάθος από το Θυμάρι, αλλά είναι και μουσικοσυνθέτης και πολύ καλός γιατρός. Ναι. Να μην πω όλους τώρα, βεβαίως. Είναι να μην πω όλους τώρα. Είναι το Μανώλης ο Ευαλιώτης, είναι ο Ζαχαρίας ο Ρόχας, ο συνάδελφος που αυτό, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, είναι διάφοροι. Εκδόσεις Μαρτζουλιάνος είναι το βιβλίο του. Α, ναι. Ναι, ναι. Είχαμε παρουσιάσει πριν από καιρό τον Μαρτζουλιάνο και μου έλεγε και για τον Δρίτσα και είχα και το βιβλίο του. Είναι εξαιρετικοί συνεργάτες εκεί και χαίρομαι πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι ωραίο, όπως νιώθετε και εσείς ότι κάνετε κάτι ωραίο εδώ, και το ένιωσα και εγώ σήμερα. Αυτό. Ναι, το Ράδιο Υγεία καθημερινά το βράδυ στις 10, αν και τώρα έχω περιορίσει λίγο τα ζωντανά μου, γιατί έχω την παράσταση και δεν προλαβαίνω. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν οι ακροατές, με βρίσκουν. Εκείνο που θα σου δώσει έτσι όθηση, χαρά κυρίως, θα είναι η επιστροφή σου στην Κύπρο με το έργο αυτό. Πραγματικά θα το χαρώ. Αν ήμουν στη θέση σου, θα νιώθω από τώρα, ας πούμε, να, πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή να παραβρεθώ πάλι στον κόσμο που με αγάπησε. Είναι σημαντικό. Έτσι όπως το λες. Ναι. Όχι στο σύστημα, όχι στο αυτό, όχι. Στον απλό κόσμο. Στον κόσμο που με αγάπησε. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν ξέρω, μπήκα μέσα στην ζωή του, ας πούμε. Πραγματικά εκδηλώσεις αγάπης. Και είναι ωραία. Δηλαδή ο καλλιτέχνης αυτό δεν θέλει πρωτίστως. Να νιώθει ότι τον αγαπάνε και τον σέβονται. Σε αυτή την τελευταία τώρα περίοδο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάει εκεί μετά το Πάσχα και πάει μέχρι Ιούνιο, συνήθως ως προπομπός μιας επόμενης που έρχεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, νομίζω ότι είμαστε μέσα, έτσι. Δηλαδή, καλά, είναι ένας προπομπός για να συνεχίσει η παράσταση μια πορεία τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, όταν το ξεκίναγα δεν ήξερα που θα πάει. Mm-hmm. Εγώ ήθελα να έχω ένα αποτέλεσμα που ικανοποιητικό. Σίγουρα θα ήταν αυτό που μπορούσα να κάνω, να το κάνω. Η πρώτη απέτηση που έχω από τον εαυτό μου είναι όχι να κάνω περισσότερα από όσα μπορώ, να κάνω αυτά που μπορώ. Να αυτοβεβαίωθεις. Ναι, αυτό. Και να αρέσει η παράσταση. Φυσικά να έχει αντίκρισμα. Χαίρομαι γιατί τα 2 πρώτα Σαββατοκύριακα ήταν γεμάτο το θέατρο. Πολύ σημαντικό. Και αυτό τα σχόλια και οι κριτικές με έχουν κάνει ένα ευτυχισμένο άνθρωπο. Γιατί δεν είμαστε 5 πρόσωπα που παίζω ένα ρόλο και πήγα πολύ καλά. Είναι η δική μου ευθύνη. Ένας μονόλογος. Ξέρετε ότι είναι το πιο δύσκολο θεατρικό είδος. Και είναι και το πιο προσωπικό, έτσι. Είναι, δηλαδή, αυτόν βλέπεις. Mm-hmm. Δεν έχεις κάτι άλλο. Οπότε αισθάνομαι δικαιωμένος και η σκέψη κιόλας έχει ριζώσει μέσα μου, Φίλιππε, να πάει από Σεπτέμβρη σταθερά για όλη την ερχόμενη περίοδο, για όσο πάει τέλος πάντων, σε κεντρικό θέατρο, αν όχι στο Βαφείο, σε κάποιο άλλο στην Αθήνα.
Και πολύ καλά και τα αλλού. Κάνατε. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι από συντελεστές που δεν είπαμε, κάποιους ανθρώπους που. Όχι, όχι, όχι. Η ευτυχία που παίζει το φλάουτο και τραγουδά, ο Τάκης ο Χρυσκάρος σκηνοθέτης, ο Άρης Αλεξάνδρου από τη μετάφραση του οποίου έχουμε το λόγο. Στο θέατρο Βαφή, όχι, αυτά είναι. Και εγγύηση ο Ντοστογεύσκη. Εννοείται. Εγγύηση. Και πάντα ένα πολύ μεγάλο κείμενο και είδαμε αρκετούς Ντοστογεύσκη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι ανεξάντλητη πιο πολύ υπόγειο, η πηγή. Αλλά... Υπόγειο, ναι. Ναι. Αλλά αυτό είναι εξαιρετικό. Το όνειρο ενός γενίου είναι. Ο Ντοστογεύσκη, όχι μόνο, αλλά είναι ένας από αυτούς που είναι ανεξάντλητη πηγή και ψύχα αγωγίας, όπως το είπαμε πριν, αλλά και γνώσης, ρε παιδί. Ναι, ναι. Γιατί σου ανοίγει έτσι με έναν τρόπο πολύ απαλό και αβίαστο, αλλά και τόσο αποκαλυπτικά, καινούργια. Ίσως για τη ζωή του ήταν παράθυρα... και τραγική. Διότι έζησε και στα κάτεργα. Έτσι. Είναι γνωστό. Ήταν πολλά όλα αυτά και έναν άνθρωπο τον οδηγούν στο να αναλύσει. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας φωτεινός φάρος, νομίζω έτσι. Εγώ, που σου λέει, όχι από εδώ θα. Θα έρθουμε να σε δούμε, αγαπητέ φίλε, με τον Φίλιππο. Φίλιππο Ντοστογεύσκη, λοιπόν, το όνειρο ενός γελίου με τον Δημήτρη Βερίκιο. Ήταν εδώ μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να συνεχίσεις την πορεία της παράστασης για όσο ακόμη μέχρι τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί. Ευχαριστώ και εγώ πολύ που για την πρόσκληση. Πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Και για μας ήταν μεγάλη χαρά. Αυτό. Και για μας το ίδιο. Θέλω να πω μια φράση μόνο, μπορώ. Παρακαλώ. Ότι αυτό το κείμενο είναι τόσο σύγχρονο, όπως διάβασες και πριν, ένας άνθρωπος απελπισμένος, που νομίζω ότι όχι απλά είναι μια επιλογή μας, χρειαζόμαστε να κοινωνήσουμε αυτές τις αντίληψεις και τις αλήθειες του κειμένου, γιατί μιλάει για την απελπισία και πώς κανείς θα βρει το θησαυρό μέσα του από το υστέρημα της ψυχής του κάπου τη δύναμη να συνεχίσει να ζει. Ναι. Με αυτά τα λόγια του Δημήτρου Βερίκιου σας αφήνουμε. Το παρασκήνιο στο προσκήνιο θα είναι εδώ την επόμενη Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, για 2-3, άντε 4 εκπομπές ακόμη, μέχρι περίπου αρχές μέσα Ιουνίου θα πάμε. Από τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο και τον Άγγελο Τσέρνα που ήταν μαζί μας στον ήχο, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Την Πέμπτη θα ακούσετε τον Γρηγόρη στην εκπομπή για το βιβλίο, την επόμενη Δευτέρα εμένα στις 10 το βράδυ στην εκπομπή για το θέατρο. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, να είστε καλά.